Πώς δουλεύετε λοιπόν? Εγώ, κοίτα, πρώτα απ' όλα διαβάζει το θεατρικό ή το σενάριο. Είναι η αρχή των πάντων. Αν δεν καταλάβεις καλά το σενάριο ή το θεατρικό, την ουσία, τι λέει, κάτω από τις λέξεις να καταλάβεις το νόημα, αυτό σε οδηγεί στην ουσία. Κάνεις και μια επαφή με το σκηνοθέτη, λες πέντε πράγματα, να έχεις μια επαφή. Γιατί θα συνεργαστείς, δεν μπορεί να είμαστε ξένοι, πρέπει να έχουμε μια επαφή και μια ταύτιση. Γιατί αν δεν έχουμε και ταύτιση, πάλι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η σκηνογραφή, η κινηματολογία, ιδιαίτερα η κινηματολογία που έχει πάρα πολλά βιβλία, σκηνογραφή δεν έχει τόσο, δεν είναι να αντιγράψεις το κουστούμι από το βιβλίο. Είναι να κάνεις το χαρακτήρα του έργου. Να μπορείς να καταλάβεις το χαρακτήρα του έργου και από εκεί βγαίνει το κουστούμι. Δεν κάνεις ένα κουστούμι για να εντυπωσιάσεις. Κάνεις για την ουσία του θεατρικού έργου. Mm-hmm. Αυτό πρέπει κυνηγάς. Δεν κυνηγάς, επειδή είναι πρωταγωνίστρια, θα τη βάλω, δηλαδή, μια γούνα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ή πολλές φορές που έρχονται και μου λένε, να σας πω, κυρία, μην μου βάλετε το κίτρινο, δεν μου πάει καθόλου. Μα λέω, δεν το κάνω το ρούχο για σένα. Μα για ποιον το κάνετε? Για το ρόλο που παίζεις, λέω, το κάνω. Σκηνικά θα σας πω, παιδιά, στην αρχή έκανα σχέδιο, σκίτσο. Mm-hmm. Μετά κατάλαβα ότι αν δεν κάνω μακέτα πλαστική, δεν καταλαβαίνω κι εγώ τι κάνω. Γιατί το σκίτσο μπορεί να είναι πολύ γοητευτικό. Να ρίξω και λίγο χρωματάκι, να ρίξω και αυτό και μετά πάει να γίνει κατασκευή και είναι φάουλ. Αν δεν κάνω πλαστική μακέτα, δεν κάνω σκηνικό. Όπου όταν κάνω πλαστική μακέτα, έχω και ένα πολύ καλό βοηθό πια και συνεργάζομαι που όλα τα χρόνια τα έκανα μόνη μου. Από τη στιγμή που βρήκα αυτό το βοηθό, βλέπω μόνο και λέω, αχ, καλό. Η μακέτα μου δίνει την αίσθηση ακριβώς του σκηνικού. Του πόλου σκηνικά. Ναι. Και όχι μόνο, πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι βοηθάει και πάρα πολύ το σκηνοθέτη. Δηλαδή, όταν δει τη μακέτα, όλα, το φωτιστή, τον κατασκευαστή, δεν το συζητώ, γιατί έτσι και πάρει τη μακέτα μου που είναι σε κλίμακα, θα κάνει κατευθείαν τις κατασκευές. Και εγώ να μην είμαι, μπορεί να τις κάνει. Είμαι σε αυτό υστερική. Δηλαδή, η μακέτα πρέπει να είναι άψογη. Σωστή. Να είναι, κάποια στιγμή έκανα μια δουλειά. Και μπαίνω μέσα και ήταν ένας τεχνικός πολύ καλός, αλλά τεμπέλης. Βλέπω το σκηνικό, αυτό του λέω, εδώ έχεις 4 πόντους λάθος. Καλά, μου λέει, μη μου πεις τώρα ότι έχω 4 πόντους λάθος και το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Όταν του λέω, το έχω δουλέψει και τότε τα δούλευα και όλο μόνο. Χαρτονάκι, χαρτονάκι, μετρώντας, τα ξέρω, του λέω, από μέσα από την καρδιά μου. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό μην με κοροϊδεύεις, του λέω. Και τον πιάσαν τα γέλια και το διόρθωσε. Δεν τσακώθηκα όμως. Από εκεί και πέρα, επειδή τους σέβομαι και εκτιμώ τη δουλειά τους, με σέβονται και αυτοί. Στο αντικείμενό τους ξέρουν πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρω εγώ. Μετά τη μακέτα, αφού τη δει και ο σκηνοθέτης και μιλήσουμε, μπορεί κάτι να αλλάξουμε, μπορεί να μην αλλάξουμε τίποτα. Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα. Το λέω λίγο εγωιστικά και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά επειδή κάνω πολύ προεργασία, όταν φτάνω να φτάσω στη μακέτα, είναι τελειωμένο. Ξέρει και ο σκηνοθέτης τι θα κάνω. Δηλαδή, έχει φτάσει πολλές φορές να έχω πάει τη μακέτα στον σκηνοθέτη. Σαν σκηνοθέτη που έχω φίλοι, έχω συνεργαστεί πολύ. Και δεν μιλάμε και καθόλου. Μετά όμως από δουλειά ετών, όχι με το καλημέρα σας, τους δίνω τη μακέτα τελευταία στιγμή και μου λένε, στο μυαλό μου ήσουν. Κάνω σοβαρή δουλειά πάνω στη δουλειά μου. Δεν είμαι του ελαφρού καθόλου. Υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν στο κομπιούτερ. Να. Εγώ δεν έχω την άνεση. Mm-hmm. Δεν έχω την άνεση αυτή. Αν την είχατε όμως. Δεν ξέρω αν θα έκανα το ίδιο. Δεν ξέρω, θα σου πω γιατί. Γιατί έχω περάσει από καλών τεχνών. Έχω άλλη λειτουργία.